Avenida Cazol. Μια ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε και φέτος το Παλεμίδιο Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών στο Ναύπλιο το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Νοεμβρίου από τα αθλητικά σωματεία του Τσόι Λι Φατ Κουνγκ Φου. Ένα τουρνουά μαχητικών αθλημάτων που έχει γίνει θεσμό στην πόλη. Για άλλη μια χρονιά φέτος, το Παλαμίδιο Πρωτάθλημα του κυρίου Λαμπάδα φιλοξενεί δύο ομοσπονδίες αναγνωρισμένες. Η δικιά μας είναι το kickboxing με αθλητές από όλη την Ελλάδα. Μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, πολύ δυνατή, περιφερειακή. Ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή επιτυχία σε όλους. Η διοργάνωση είναι για 11η συνεχόμενη φορά μια διοργάνωση που για μας αποτελεί σταθμό στην Ομοσπονδία. Ο εκπαιδευτής φίλος Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός στο χώρο, με ένα φοβερό πρωτάθλημα σε ένα μέρος που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη του αθλήματος και είμαστε κάθε χρόνο χαρούμενοι να βρισκόμαστε και κοντά του και κοντά στους φίλους του Ναυπλίου. Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι με τα χρόνια οι μαχητικές τέχνες κερδίζουν περισσότερους φίλους? Κερδίζουν περισσότερους φίλους, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, είναι μια πολύ ωραία μορφή εκγύμνασης, είναι μια πολύ ωραία μορφή εκτόνωσης και δείχνει την άμυλα που έχει ο κόσμος μεταξύ του όταν συγκεντρώνεται μέσα στις σχολές και προσπαθεί να πετύχει κάτι. Η εξαγωγή αυτή τη στιγμή κυλάει ομαλά, έχουμε αρκετό κόσμο από όσο βλέπετε. Από τις μικρότερες ηλικίες, από 5 ετών μέχρι ενήλικα άτομα, τα οποία θα δείτε αργότερα. Διεξάγονται μια χαρά, υπάρχει μια καλή ηρεμία, απαιτούμενη ηρεμία και δυναμική απαιτούμενη. Σήμερα παρουσιάζονται τα αθλήματα του παραδοσιακού κουμφού. Βλέπετε, θα δείτε φόρμ με όπλα, αόπλα, τεχνικές αυτοάμυνας και αγώνες προάμ, οι αγώνες που είναι της Ομοσπονδίας του Κουμφού. Συμμετοχές ήταν αρκετές? Οι συμμετοχές ήταν οι αναμενόμενες. Είχαμε κάποιες πολύ μικρές ακυρώσεις από την Κρήτη, ένα σύλλογος λόγω κακοκαιρίας. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο καιρός είναι μαζί μας. Αύριο θα συνεχίσουμε, θα είναι πιο δυναμικά, αύριο θα είναι μόνο αγωνιστικό κομμάτι. Θα παίξουν τα αθλήματα του kickboxing, θα παίξει το point fighting και το kick light.